Το είπατε, ένα παιχνίδι προετοιμασία. Ποτέ δεν ξέρει τι κατάσταση θα επέκταση. Σήμερα παρουσιαστικά είναι πολύ απλή. Σίγουρα αυτό που εμφανίσαμε δεν έχει καμιά σχέση με την ποιότητα που έχουμε σαν ομάδα, αλλά για μένα είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, περίμενα αυτή την κούραση. Τώρα, εμεί από αυτή την εβδομάδα θα αρχίσουμε να ετοιμάζουμε την ομάδα για το πρωτάθλημα. Θα φρισκάρουμε του ποδοσφαιριστέ και για να μπούμε σε αγωνιστικού ρυθμού. Αυτή την εβδομάδα είχαμε και το παιχνίδι με τον Κεσσανικό, δώσαμε και αρκετό όγκο στην προπόνηση, οπότε ήταν λογικό να μην παρουσιαστούμε τόσο κρίσιμο όσο θα έπρεπε. Από εκεί και πέρα όμως, στο παιχνίδι δεν είναι μόνο να παίζει με την μπάλα, πρέπει να γίνουμε πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο πιεστικοί στον αντίπαλο και να παρουσιάσουμε σίγουρα κάποια στοιχεία που θα δουλεύουμε, θα πρέπει να τα βγάλουμε και μέσα στο γήπεδο. Ξέρουμε ότι έχουμε πολύ. Έχουμε καινούργια ομάδα που θέλει λίγο χρόνο ακόμα να βρεθούμε μεταξύ μας. Όμως η εικόνα που παρουσιάσαμε δεν έχει καμία σχέση με την ποιότητα που έχουμε σαν ομάδα. Στα φάδα δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα, κυρίως για τον αντίπαλο που ξέρεις πώς δούλευε. Εντάξει, ο Αργοτέλης είναι μια ομάδα που έπαιζε πολλά χρόνια στο Σούπερ Λίγκα. Σίγουρα θα είναι μια καλή ομάδα, όπως θα είναι όλες. Μεταγραφικά περιμένουμε κάτι ακόμα από την Ελληνία. Ναι, σίγουρα θέλουμε παίκτες. Έχουμε 14-15 ποδοσφαιριστές που είναι για το επίπεδο αυτό. Από εκεί πέρα έχουμε αρκετά νέα παιδιά, αλλά σίγουρα θα χρειαστούμε περισσότερο βάθος. Χρειαστούμε άλλες 2, ίσως και 3 κινήσεις. Ψάχνουμε να βρούμε ένα ακόμα στη μισή γραμμή και 2 μπροστά. Σε σένα.